Κύριε, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Δεν ακούγεται, να βάλω λίγο ήχο. Με αφορμή τον μήνα Οκτώβριο, που είναι αφιερωμένο στον καρκίνο του μαστού, η τοπική κοινότητα σε συνεργασία με ομάδα γυναικών συνδιοργανώνουν σήμερα η μερίδα με θέμα την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Πιστεύουμε ότι η πρόληψη είναι επένδυση για το μέλλον και για τη χώρα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το πνεύμα, μαζί μας είναι σήμερα η κυρία Βάσια Ψυχογιού, ιατρός χειρούργος με εξειδίκευση στον καρκίνο του μαστού, που αφιλοκερδώς θα μας προσφέρει τις γνώσεις και τις εμπειρίες της μέσα από το μάτι της επιστήμης. Και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Εγώ ευχαριστώ. Μετά το τέλος της ομιλίας, θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από το κοινό, και το συντονισμό της συζήτησης θα αναλάβει η κυρία Βουλαφίλη. Παρακαλώ την κυρία Ψυχογιού να αναλάβει το πάγιο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εμένα θα μου επιτρέψετε να μιλήσω όρθια. Όπως θέλετε, θέλετε μικρόφωνο ή δεν μπορείτε. Μα δεν νομίζω ότι χρειάζομαι μικρόφωνο. Χρειάζομαι εγώ μικρόφωνο. Όχι. Πάτε, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, όπως πολύ ορθά είπε και ο Πρόεδρος, με αφορμή τον μήνα Οκτώβριο, που διεθνώς είναι ένας μήνας που έχει κατοχυρωθεί για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού, και με αφορμή αυτόν τον μήνα λοιπόν, διοργανώθηκε αυτή η εκδήλωση προκειμένου να ενημερωθούν οι γυναίκες του Άστρους για τον καρκίνο του μαστού, για το τι είναι ο καρκίνος του μαστού, ποια είναι η πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού και επιπλέον ποια είναι η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Πρέπει να πω ότι είναι εξαιρετικά, καταρχάς, τιμητική για μένα η πρόσκληση, αλλά πρέπει να πω ότι και σαν κοινότητα το βρίσκω υπέροχο να είναι ευαισθητοποιημένη, ειδικά ένας άντρας πρόεδρος, να είναι ευαισθητοποιημένος απέναντι σε ένα τόσο ευαίσθητο για εμάς τις γυναίκες και όχι μόνο ζήτημα. Αυτή δεν θέλω να είναι μία μονοπρόσωπη διάλεξη. Δεν θέλω δηλαδή εγώ να σταθώ εδώ, να σας πω αυτά που ξέρω και να φύγετε με κάποιες πληροφορίες για το σπίτι. Αυτή θέλω να είναι μία διαδραστική εκδήλωση. Θέλω δηλαδή σήμερα το απόγευμα κατά βάση να απαντηθούν όλες σας οι ερωτήσεις, όλοι σας οι προβληματισμοί για τον καρκίνο του μαστού. Και για να συνδράμω και εγώ προς αυτήν την κατεύθυνση, αποφάσισα η διάλεξη αυτή να κινηθεί σε μύθους και αλήθειες για τον καρκίνο του μαστού. Συγκέντρωσα δηλαδή όλα τα ερωτήματα τα οποία ακούω από εσάς στον χώρο του ιατρείου μου και που καμιά φορά ντρεπόμαστε να τα πούμε και δημοσίως, γιατί μπορεί να τα θεωρούμε και λίγο... Μην το ρωτήσω αυτό το γιατρό, γιατί μπορεί να με θεωρήσει και λίγο ανόητη. Συγκέντρωσα λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα και με βάση αυτά τα ερωτήματα σήμερα πιστεύω να φύγουμε λίγο σοφότερες για τον καρκίνο του μαστού. Πρώτο σχόλιο. Εγώ είμαι άντρας. Δεν με αφορά αυτή η διάλεξη. Δεν κινδυνεύω από καρκίνο του μαστού. Μύθος. Οι άνδρες κινδυνεύουν επίσης από καρκίνο του μαστού, όχι βέβαια στο ποσοστό που κινδυνεύουν οι γυναίκες. Για τις γυναίκες το ποσοστό πλέον είναι 1 στις 8. Για τους άνδρες είναι 1 στους 1000. Θα σας πω ότι εγώ προσωπικά, που δεν είμαι και κάποιας πολύ μεγάλης ηλικίας, έχω ήδη χειρουργήσει 10. Ποιοι είναι οι επιβαρυντικοί παράγοντες για να εμφανίσει ένας άνδρας καρκίνο του μαστού? Πρώτον, η ηλικία. Όσο μεγαλύτερη η ηλικία, τόσο αυξάνουν και οι πιθανότητες του να εμφανίσει καρκίνο του μαστού. Κληρονομικότητα. Να είναι δηλαδή γονιδιακό, να έχει γονίδιο άνδρας για να εμφανίσει καρκίνο του μαστού. Τέταρτον, αυξημένα επίπεδα ιστρογόνων. Δεν παράγουμε μόνο εμείς ιστρογόνα, παράγουν και οι άνδρες. Και τούτο γιατί η πηγή παραγωγής ιστρογόνων δεν είναι μόνο οι οθήκες. Είναι και το λίπος, είναι ο λιπόδης ιστός. Ως εκ τούτου, ένας άνδρας παχύσαρκος, ένας άνδρας που καταναλώνει πολύ αλκοόλ και το ύπαρ του, το σηκώδι του δηλαδή, έχει αρχίσει και δυσλειτουργεί, είναι στη φάση της
λιπόδους διήθησης και μετά μπορεί να προχωρήσει στην κύρωση και. Παράγει πολλά ιστρογόνα στον οργανισμό του. Αυτά τα ιστρογόνα δυνατόν να το δημιουργήσουν καρκίνο του μαστού. Και τελευταίο είναι η εκτινοθεραπεία στο θώρακα σε μικρή ηλικία, κυρίως για αυτά τα νέα παιδιά που σε εφηβική ηλικία ακτινοβολήθηκαν για λέμφωμα Hodgkin. Ποια είναι τα συμπτώματα, και στη φωτογραφία παρακαλώ πολύ δείτε έναν άνδρα να κάνει μαστογραφία. Ποια είναι τα συμπτώματα? Ψηλαφυτό οζίδιο, κάτι πιάνουν στο μαστό τους. Έκρηση από τη θηλή, πόνο στη θηλή, κοκκινίλα που δεν υποχωρεί. Ποιο είναι το δυσάρεστο με τους άνδρες? Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει ενημέρωση ότι αυτή η οντότητα μπορεί να προσβάλλει και τους ίδιους, αναγνωρίζουν τα συμπτώματα, αλλά δεν δίνουν τη δέουσα σημασία. Λένε πιάνω ένα γρουμπουλάκι, το πιάνω καιρό στο στήθος, αλλά εντάξει θα φύγει. Αυτό έχει σαν συνέπεια, όταν τελικά οι άνδρες αποφασίσουν να επισκεφθούν για αυτά τα συμπτώματα γιατρό, να βρίσκεται η νόσος τους συνήθως ήδη σε προκεχωρημένο στάδιο. Οι περισσότεροι άνδρες, δηλαδή, όταν έρχονται σε εμάς, έρχονται με μεταστάσεις. Δεύτερο ερώτημα. Γιατρέ, ψηλαφώ συχνά το μαστό μου, δεν πιάνω κάτι, εγώ ίδια, άρα δεν χρειάζεται να κάνω και μαστογραφία. Μύθος. Η μαστογραφία είναι μία εξέταση η οποία μπορεί να ανιχνεύσει μία διαταραχή της αρχιτεκτονικής του μαστού, ένα μικρό καρκινάκι δηλαδή, να το πούμε απλά, ακόμα και 2 με 4 χρόνια πριν ο καρκίνος αυτός γίνει ψηλαφυτός. Αριστερά βλέπετε έναν μαστογράφο. Δεξιά όμως, αυτό που βλέπετε, κάποιος να έρθει να κρατάει τα βελάκια, γιατί εγώ δεν αναδείχνω. Δεξιά όμως αυτό που βλέπετε είναι ο μαστός και κάποιες διαταραχές. Αυτό εδώ το κομμάτι που βρίσκεται μέσα στον πόρο είναι καρκίνος μαστού σταδίου 0. Αυτός ο καρκίνος δεν ψηλαφάται. Αυτός ο καρκίνος, αυτό το καρκίνο δεν μπορεί να το νιώσει η γυναίκα, αλλά είναι καρκίνος και είναι σταδίου 0. Αυτός ο καρκίνος, αν δεν ανιχνευτεί πρώιμα με τη μαστογραφία, με τη μορφή κάποιας αποτιτάνωσης, με τη μορφή κάποιας μικρής της τάξης χιλιοστών διαταραχής στην αρχιτεκτονική, θα γίνει ψηλαφυτός. Ποια είναι η διαφορά τους? Αυτός δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει μεταστάσεις. Ο καρκίνος σταδίου 0 δεν μπορεί να είναι μεταστατικός. Αυτός όμως έχει τη δυνατότητα να δώσει μεταστάσεις. Οπότε καταλαβαίνετε, εντάξει, να μας ευχαριστώ από το παρόν. Οπότε καταλαβαίνετε ποια είναι η σημασία του να κάνουμε μαστογραφία και πώς η μαστογραφία μπορεί πραγματικά να μας σώσει τη ζωή. Και αυτό καθίσταται πιο σαφές σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια. Στάδια καρκίνου και πενταετής επιβίωση. Τι είναι καταρχάς η πενταετής επιβίωση? Η πενταετής επιβίωση είναι το εξής. Εάν σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2017, 100 γυναίκες διαγνωστούν με καρκίνο του μαστού, η πενταετής επιβίωση αφορά στον αριθμό των γυναικών, πόσες θα ζούνε δηλαδή 5 χρόνια από σήμερα. Πόσες θα ζούνε την 21η Οκτωβρίου του 2022. Αυτό είναι η πενταετής επιβίωση. Και κοιτάξτε τώρα πόσο δραματικά είναι τα νούμερα. Στάδιο 0. Ποιο είναι το στάδιο 0? Είναι το στάδιο της πρώτης φωτογραφίας που σας έδειξα. Αυτό που δεν μπορείτε να πιάσετε, αλλά που το πιάνει η μαστογραφία. Πόσες θα ζούνε μετά από 5 χρόνια, εάν σήμερα 100 γυναίκες διαγνωστούν με στάδιο 0 καρκίνου? Όλες. Όλες. Δεν πεθαίνει καμία. Και συνεχίζει ο καρκίνος του μασού. Στάδιο 1. Τι είναι στάδιο 1? Είναι μεταστατικός, ναι. Και το στάδιο 1 είναι ένας όγκος που μάλλον ψηλαφάται αν έχετε μικρό μαστό, γιατί είναι ένας καρκίνος κάτω από 2 εκατοστά. Είναι επίσης ένας καρκίνος που μπορεί να έχει δώσει και κάποια χιλιοστά μετάσταση στους λεμφαδένες. Μπορεί δηλαδή να έχει πάει και στους λεμφαδένες. Ποια είναι όμως η επιβίωση του καρκίνου στάδιο 1? Αυτός που ακόμα και επί τη βάση των χιλιοστών έχει πάει στους λεμφαδένες. Πόσες πεθαίνουν? Καμία.
Στάδιο 2 καρκίνος. Ποιο είναι το στάδιο 2? Ναι, έχει πάει στους λεμφαδένες και ο όγκος είναι πια 5 εκατοστά. Είναι μπαλάκι του τένις. Αλλά και πάλι η επιβίωση είναι 93%. 7 θα πεθάνουν. Στάδιο 3 καρκίνος. 72% επιβίωση. Στάδιο 4 καρκίνος. Το στάδιο 4 καρκίνος είναι αυτός που έχει μεταστάσεις. 22% επιβίωση. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Μετά από αυτά τα ποσοστά που βλέπετε και μετά από αυτή την περιγραφή που σας κάνω, φταίει ο καρκίνος του μαστού που φταίνουν οι γυναίκες? Ποιος φταίει? Δεν φταίμε εμείς οι ίδιες που δεν κάνουμε μαστογραφία? Δηλαδή και ο καρκίνος τι να κάνει? Στάδιο 2 καρκίνος μαστού σημαίνει ένας όγκος πάνω από 5 εκατοστά και διηθημένοι λεμφαδένες τουλάχιστον 1 με 3. Και όμως οι 93 ζούνε. Και γιατί ζούνε? Γιατί ο καρκίνος του μαστού είναι ο καλύτερα μελετημένος καρκίνος. Έχουμε θεραπείες οι οποίες εξειδικεύονται για το κύτταρο της καθεμιάς. Δεν είναι πλέον η χειρουργική ή ακόμα κι αν είναι στα μελλοντικά χρόνια, στα χρόνια που θα έρθουν, η χειρουργική δεν θα είναι η αιχμή του δόρατος για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Θα είναι τα φάρμακα και θα είναι τα βιολογικά τα φάρμακα. Θυμηθείτε λίγο αυτά τα ποσοστά και συνδυάστε στο μυαλό σας με το πόσο σημαντική είναι η μαστογραφία, είναι η πρόληψη. Ψηλαφώ συχνά το μα... Ναι, και με βάση αυτά τα ποσοστά που σας είπα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η έκφραση που την ξαναβγάζω, ότι ψηλαφώ συχνά το μαστό μου, δεν πιάνω κάτι, άρα δεν χρειάζεται να κάνω μαστογραφία, έχει καμία λογική? Εάν φύγουμε από εδώ σήμερα με αυτό το μήνυμα, δεν μπορώ να σας πείσω όλες, ελπίζω κάποιες, μία να φύγει από εδώ με αυτό το μήνυμα, η αποστολή έχει επιτευχθεί. Γιατί αυτή η μία, ό,τι και να γίνει, θα ζήσει. Κατευθυντήριες οδηγίες. Πότε κάνουμε μαστογραφία, πότε την ξεκινάμε, τι εξετάσεις κάνουμε. Οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες είναι οι οδηγίες λίγο παραποιημένες που δίνει η Ελληνική Εκνολογική Εταιρεία Απεικόνησης του Μαστού. Ευτυχώς έχουμε ανάμεσά μας τον κύριο Κατζάβελο, έναν έγκριτο ακτινολόγο, ο οποίος θα πιστοποιήσει ότι αυτά είναι σωστά. Και ξεκινά. Οι κατευθυντήριες οδηγίες λοιπόν λένε τα εξής. 40 με 45 ετών, ετήσια μαστογραφία, εάν το θέλουν οι γυναίκες. 45 με 55 ετών, ετήσια μαστογραφία. 55 με 75 έτη, μαστογραφία αναδιετία. Πάνω από 75 έτη, εάν το προσδόκιμο επιβίωσης της γυναίκας είναι... αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 ακόμα χρόνια. Προτού πω οτιδήποτε, θα πρέπει να σας πω το εξής. Το πώς καθορίζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν ρυθμίζεται πάντα και δεν καθορίζεται πάντα από ιατρικά αυστηρούς λόγους. Μπαίνουν και οι οικονομικές τιμές. Θα διηγηθώ ένα περιστατικό που έχω ξαναδιηγηθεί πολλές φορές. Όταν ήμουν στην Αγγλία, έχω δουλέψει στην Αγγλία σε μονάδα μαστού. Στην Αγγλία οι γυναίκες δεν κάνουν μαστογραφία κάθε χρόνο. Στην Αγγλία οι γυναίκες κάνουν μαστογραφία κάθε 3 χρόνια. Και ρωτάω τον καθηγητή μου. Κύριε καθηγητά, στη διάρκεια της τριετίας κάποιες διαγνώσεις θα χαθούν και κάποιες γυναίκες θα πεθάνουν. Απάντηση, Βάσκια μου. Θα χαθούν 5, 7, 8, 10 διαγνώσεις. Το να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους καρκίνους θα μας στοιχήσει λιγότερο από το να κάνουμε ετήσια μαστογραφία σε εκατομμύρια πληθυσμού. Και του απαντάω. Εμείς στην Ελλάδα όμως κάνουμε ετήσια μαστογραφία και αυτές τις διαγνώσεις εμείς στην Ελλάδα δεν θα τις είχαμε χάσει. Και μου απαντάει η Βάσκια μου, γι' αυτό πτωχεύσατε, δεν είναι θέμα. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι πάντα οι ιατρικοί οι λόγοι που βγαίνουν. Δηλαδή
για να βγουν κάτι τέτοιες οδηγίες, πάντα υπησέρχεται και ο οικονομικός παράγοντας. Πάντα. Λοιπόν, κύριε Κατζάβελα, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι στις οδηγίες. Όχι, μόνο μία διαφωνία ως προς το... Εμείς λέμε κάθε χρόνο, ναι, τα 70, όχι κάθε διετία. Διότι το όφελος είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Η ακτινοβολία που παίρνει μια γυναίκα κάνοντας μια μαστογραφία είναι ακτινοβολία που παίρνει όλος ο κόσμος από το περιβάλλον σε 7 εβδομάδες. 2 μήνες, πέστε. Δηλαδή, πάση περιπτώσει, είναι σαν να κάνουμε όλοι 6 ακτινογραφίες, μαστογραφίες το χρόνο και η γυναίκα να κάνει 7. Σε σχέση με το όφελος, είναι να το συζητάει κανείς. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για κίνδυνο. Κίνδυνος υπάρχει. Παίρνοντας το αυτοκίνητό σου, να πας σπίτι σου, υπάρχει κίνδυνος. Δεν θα πεις δεν μπαίνω στο αυτοκίνητο γιατί κινδυνεύω. Και μέσα στο σπίτι σου. Και μέσα στο σπίτι σου μπορείς να πάθεις. Είναι ανύπαρτος σε σύγκριση με το όφελος, δεν το συζητάω. Και βέβαια με τις πιθανότητες για την οριστική ίαση μιλάμε. Εκεί είναι ο στόχος. Ο στόχος δεν είναι να θεραπεύσουμε. Καλό είναι και αυτό βέβαια, όταν έρθει μια γυναίκα σε ένα προχωρημένο στάδιο, όσα πιο πολλά χρόνια της προσθέσει, τόσο καλύτερα είναι. Ο στόχος είναι να ενημερωθούν οι γυναίκες να αντιμετωπίζεται ο καρκίνος στο αρχικό του στάδιο και η ίαση να είναι πλήρης. Να μην πεθάνει από το μαστό της, να πεθάνει από οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο λόγος που σας βάζω αυτή την πολύπλοκη διαφάνεια, δεν θέλω να σταθείτε πουθενά αλλού. Θέλω να σταθείτε σε ένα πράγμα. Θέλω να σταθείτε στο ότι ο κίνδυνος για καρκίνο του μαστού δεν είναι μηδενικός σε καμία ηλικία. Έτσι. Ο κίνδυνος του καρκίνου του μαστού δεν είναι μηδενικός σε καμία ηλικία. Μην θεωρείτε ότι επειδή η γυναίκα είναι φερρυπίν, 25 ετών, σπανιότατο, δεν κινδυνεύει από καρκίνο μαστού. Θα σας πω ότι η μικρότερη γυναίκα που έχω χειρουργήσει εγώ είναι 26 και η μικρότερη που έχω δει άλλος να χειρουργεί, χωρίς κληρονομικότητα, είναι 18. Ο κίνδυνος δεν είναι ποτέ, μα ποτέ, μηδενικός. Και αφού δεν είναι ποτέ δυναμικός, μηδενικός, αυτό που βλέπετε το λέω εγώ με δική μου ευθύνη. Και αυτό που λέω εγώ είναι ετήσια μαστογραφία μετά τα 40 έτη, όλες, για όσο είναι καλά στη ζωή τους, και πριν τα 40 έτη, και ξεκινάμε και από πολύ νωρίς, από την πενταετία 20 με 25, ένα υπερηχογράφημα ετησίως. Γιατί να μην κάνουμε ένα υπερηχογράφημα ετησίως? Πρώτον, είναι μια ανώδυνη εξέταση. Δεύτερον, βάζουμε τα κορίτσια μας από πάρα καλά, εκτός ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε και κάποια παθολογία, Θεός φυλάξει και όμοι γέννητο, αλλά βάζουμε τα κορίτσια μας από πάρα πολύ νωρίς στη φιλοσοφία ότι το μαστό μας τον ελέγχουμε. Δεν αφήνουμε να πάμε 40 και άστο. Τι ξέρετε γιατί σας τα λέω αυτά? Μου έλεγε μια Αγγλίδα καθηγήτριά μου, remorse is the worst feeling. Η μετάνοια είναι το χειρότερο, η μεταμέλεια είναι το χειρότερο αίσθημα, υπό την έννοια ότι, όχι τη θρησκευτική πάτε, υπό την έννοια ότι ήξερες ότι κάτι μπορούσες να το κάνεις και δεν το έκανες. Όταν 32 χρονών κοπέλα, και όλα αυτά που σας λέω είναι πράγματα που έχω αντιμετωπίσει, δεν τα έχω διαβάσει. Όταν 32 χρονών κοπέλα έρχεται με προχωρημένο καρκίνο και σου λέει δεν είχα ακούσει ποτέ ότι έπρεπε να κάνω ένα υπερηχογράφημα, τι να της πεις? Να σας πω εγώ το άλλο. Αυτή τη διάγνωση μπορεί να τη χάσαμε. Τα κορίτσια μας από εδώ και πέρα όμως σε σειρά. Έτσι. Τα 40 έτη είναι για τις γυναίκες αυτές οι οποίες δεν έχουν άλλους παράγοντες όπως κληρονομικότητα. Τι εννοώ με αυτό? Εάν έχετε μία μητέρα που έχει καρκίνο μαστού, τη μαστογραφία σας θα την ξεκινήσετε σε ηλικία 10 χρόνια νεότερη από την ηλικία που διαγνώστηκε η μητέρα σας, εφόσον αυτή η ηλικία πέφτει κάτω από τα 40. Δηλαδή, επειδή εγώ την χάνει να έχω μία μητέρα που έχει χειρουργηθεί από καρκίνο μαστού, η μητέρα μου διαγνώστηκε στα 47 της. Εγώ την πρώτη μαστογραφία μου δεν θα την κάνω στα 40.
Εγώ θα την κάνω στα 37. Εάν η μητέρα μου είχε διαγνωστεί στα 52, δεν σημαίνει ότι την πρώτη μου μαστογραφία θα την έκανα στα 42 μου, θα την έκανα στα 40. Δηλαδή αυτή η διαφορά των 10 ετών, αν έχετε κληρονομικό ιστορικό, μετράει μόνο εάν η διαφορά πέφτει κάτω από το αποτέλεσμα, είναι κάτω από τα 40. Έτσι είναι κατανοητό αυτό? Γιατρέ, έχω ακούσει πως υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο να νοσήσω από καρκίνο μαστού, αλλά δεν ξέρω ποιες είναι. Φίλο, σαφώς και οι γυναίκες έχουν 100 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο μαστού από ό,τι οι άντρες. Ηλικία, το πρώτο πικ του μαστού, καρκίνο του μαστού 55 με 64. Κληρονομικότητα, να έχουμε πάρει από τη μαμά μας το γονίδιο εκείνο, το μεταλλαγμένο που θα μας προκαλέσει καρκίνο μαστού. Προηγούμενο ιστορικό, έχω χειρουργηθεί ήδη μια φορά για καρκίνο μαστού. Κινδυνεύω να ξαναεμφανίσω. Οι λευκές γυναίκες έχουν μεγαλύτερη επίπτωση καρκίνου μαστού από τις Αφροαμερικανές. Πυκνή μαστή. Τι εννοούμε πυκνή μαστή, το έχετε ακούσει όλες. Αυτή η ασπρίλα που βγαίνει στη μαστογραφία, που είναι όλο άσπρο, αυτό είναι πυκνή μαστή. Βέβαια, σας καθησυχάζω, όλες οι νέες γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας έχουμε άσπρα στη μαστογραφία μας, όμως οι γυναίκες που αποδεδειγμένα έχουν πιο πυκνούς μαστούς εμφανίζουν ένα κίνδυνο 1,2 με 2 φορές περισσότερο να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού από μια γυναίκα που έχει έναν πιο χαλαρό μαστό. Έτσι. Πρώην λιμιναρχή. Ήρθε η περίοδος στο κοριτσάκι μας και ήταν μικρότερο των 12 ετών, παράγοντας κινδύνου. Καθυστερημένη εμμηνόπαυση. Σταμάτησε η περίοδος σε ηλικία μεγαλύτερη των 55 ετών. Παράγον κινδύνου. Και γιατί είναι αυτοί οι παράγοντες κινδύνου? Γιατί πολύ απλά το στήθος μας βομβαρδίζεται με ιστρογόνα για περισσότερα χρόνια. Για περισσότερα χρόνια. Πρώτη τελειόμενη κύηση σε ηλικία άνω των 30 ετών. Κάτι ξέρανε οι παλιές που κάνανε τα παιδιά τους μικρές. Εμείς περιμέναμε να σπουδάσουμε και έχουμε όλους τους παράγοντες επάνω μας τώρα. Ιστορικό ακτινοθεραπεία στο θώρακα, ομοίως όπως και οι άνδρες, αν σε νεαρή ηλικία είχαν κάνει ακτινοβολία για λέμφωμα Hodgkin. Από εκεί και πέρα, οι βλάβες ατυπίας είναι βλάβες που βλέπουμε σε βιοψία, όπως είναι η άτυπη υπερπλασία των πόρων ή η άτυπη λοβιακή υπερπλασία. Αυτές είναι βλάβες που βλέπουμε σε βιοψίες μαστού και αυτές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι η γυναίκα αυτή πιθανόν να εμφανίσει, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσει καρκίνο μαστού. Άλλη σχόλια. Στην οικογένειά μου δεν υπήρξε ποτέ κανένα κρούσμα, άρα εγώ δεν κινδυνεύω. Δεν είχε ούτε η μαμά μου, ούτε η γιαγιά μου, ούτε η θεία μου. Μύθος. Μία στις 8. Αν είμαστε 8 γυναίκες, η μία κάποια στιγμή στη ζωή της θα εμφανίσει καρκίνο του μαστού. Αυτά λένε τα στατιστικά και αυτά ισχύουν. Ο κληρονομικός καρκίνος του μαστού, αυτός δηλαδή που είχε η Ατζελίνα Τζολί και έκανε την υποδόρια μαστεκτομή, την προφυλακτική μαστεκτομή, αντιστοιχεί στο 5 με 10% των περιπτώσεων του καρκίνου του μαστού. Το υπόλοιπο 80% είναι γυναίκες όπως εμείς που δεν έχουμε γονίδιο. Άρα η πλειοψηφία των κρουσμάτων του καρκίνου μαστού αφορά γυναίκες χωρίς κληρονομικότητα. Και είναι 1 στις 8. Παγκοσμίως, οι αριθμοί μπορεί να είναι να ακούγονται δυσβάσταχτοι καμιά φορά, αλλά πρέπει να τους λέμε γιατί λένε την αλήθεια. Παγκοσμίως, κάθε χρόνο, διαγιγνώσκεται περίπου 1,5 εκατομμύριο γυναίκες νέα περιστατικά με καρκίνο μαστού. Παγκοσμίως επίσης, κάθε χρόνο, περίπου 500.000 γυναίκες πεθαίνουν. 1 στις 8. Κάντε κάτι. Η μαστογραφία δεν θα σας
Δεν θα σας προστατεύσει να μην πάθετε καρκίνο μαστού. Αν είναι να το πάθω, θα το πάθω. Μαστογραφία όμως θα με οθήσει στο να το βρω σε πρώιμο στάδιο, σε εκείνο το στάδιο που θα είμαι στο 100%. Σε εκείνο το στάδιο που δεν θα πεθάνω. Η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο μαστού σε ηλικία 65 ετών. Έχω ακούσει πως πρέπει να κάνω γονιδιακό έλεγχο για να δω κι εγώ αν έχω το γονίδιο της Αντζελίνα Τζολί. Μύθους. Ο κληρονομικός καρκίνος του μαστού, όπως σας είπα, αντιστοιχεί στο 5 με 10% των περιπτώσεων. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το τι είναι το BRCA1, το BRCA2 και μεταλλάξεις και όλα. Αυτά είναι βιολογικές λεπτομέρειες, οι οποίες και να τις ακούσετε λίγες θα συγκρατήσει. Αυτό που θέλω όμως να θυμάστε είναι ότι όσες γυναίκες έχουν αυτό το μεταλλαγμένο γονίδιο, το BRCA1 που είχε η Αντζελίνα Τζολί, δεν έχουν διαβίω κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού περίπου 12% που έχουμε όλες εμείς οι υπόλοιπες, γιατί το 12% αντιστοιχεί στο 1 στις 8. Αυτές έχουν πιθανότητα 55 με 65% για το BRCA1 και 45% για το BRCA2. Αυτές είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εμφανίσουν καρκίνο του μαστού. Κάνοντας προφυλακτική μαστεκτομή και οοθικεκτομή, γιατί υπάρχει και κίνδυνος για καρκίνο των οοθικών, θα μου πείτε, μηδενίζουν τον κίνδυνο, απειλάγησαν, τελείωσε ο εφιάλτης για αυτές. Η απάντηση είναι όχι. Απλά το ποσοστό τους από το 65% πέφτει σε ένα ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του πληθυσμού. Δηλαδή, ενώ του γενικού πληθυσμού είναι 12%, αυτές, κύριε Κώστα, νομίζω είναι γύρω στο 15%. Αλλά το 65% πιθανότητα να το κάνεις 15, την έσωσες. Την έσωσες. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν για να αναζητήσει μία γυναίκα γενετική συμβουλή? Να ξέρει ότι στην οικογένειά της υπάρχει αυτό το γονίδιο. Τότε ναι, και αυτή η ίδια πρέπει να ψαχτεί αν και η ίδια φέρει το γονίδιο. Η ίδια η γυναίκα να έχει ιστορικό καρκίνο του μαστού στον εαυτό της, σε μικρή ηλικία, συνήθως κάτω από 40, ή αμφωτερόπλευρο, ή και στους δύο μαστούς. Η ίδια η γυναίκα να έχει ιστορικό καρκίνο μαστού και όθηκον. Να έχει κάνει και καρκίνο μαστού και όθηκον. Θα μου πείτε, τέτοια τύχη είχε αυτή? Αυτά όλα που σας λέω υπάρχουν ανάμεσά μας. Είναι γυναίκες πολλές που έχουν υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία. Έτσι. Τριπλά αρνητικός καρκίνος. Είναι βιοχημικοί, βιολογικοί δείκτες του καρκίνου ο τριπλά αρνητικός. Είναι όμως ένας εξαιρετικά επιθετικός καρκίνος του μαστού. Γι' αυτό και όταν τον βλέπουμε, αναζητούμε γονίδιο. Συγγενείς πρώτου βαθμού με καρκίνο μαστού σε ηλικία μικρότερη των 50 ετών. Συγγενείς με καρκίνο οθικών και αν έχουμε στην οικογένεια άντρα με καρκίνο μαστού. Η ηθοποιός η Ζολή που έκανε προφυλακτική μαστεκτομή, γιατί έκανε η γυναίκα? Γιατί η μητέρα της στα 46 εμφάνισε καρκίνο οθικών και μετά από 2 χρόνια καρκίνο μαστού, στα 52-53 πέθανε. Η γιαγιά της, η μάνα της μητέρας της, πέθανε από καρκίνο μαστού κάτω από 50. Η θεία της, η αδερφή της μαμάς της, πέθανε από καρκίνο οθικών κάτω από 50. Αυτή είχε κάθε ένδειξη να κάνει έλεγχο για γονίδια. Και όπως βγήκε και θετική. Έχω μικρό μαστό, άρα κινδυνεύω λιγότερο να νοσήσω από καρκίνο του μαστού. Μύθος. Ο κίνδυνος είναι ο ίδιος. Αυτό που αλλάζει είναι αυτό που σας είπα για την πυκνότητα. Δεν μας ενδιαφέρει το μέγεθος. Η ουσία μας ενδιαφέρει. Η πυκνότητα του μαστού, το πόσο πυκνός είναι ο μαστός. Ο πυκνός μαστός έχει περισσότερες πιθανότητες. Μου είπε ένας γνωστός μου γιατρός πως η μαστογραφία έχει ακτινοβολία και πως η ίδια η εξέταση μπορεί να προκαλέσει καρκίνο μαστού. Γι' αυτό και εγώ αποφάσισα να μην κάνω μαστογραφία. Όπως πολύ ορθά είπε προηγουμένως και ο κύριος Κατζάβελος,
η ακτινοβολία την οποία παίρνουμε από τη μαστογραφία αντιστοιχεί στην ακτινοβολία στην οποία παίρνουμε από το σύμπαν, εδώ που ζούμε δηλαδή, σε περίπου διάστημα 3 εβδομάδων, 7 εβδομάδων. 3 μηνών, συγγνώμη, εβδομάδων είπα. Περίπου 3 μηνών ή στην ακτινοβολία που παίρνουμε αν πετάξουμε με αεροπλάνο 2 ώρες. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να πω το εξής. Εγώ δεν είμαι από τους γιατρούς που φτιάχνουν τις κατευθυντήριες οδηγίες. Έτσι. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι, αλλά δυστυχώς είμαι από τους ουραγούς. Από τους γιατρούς που τις ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες. Για οτιδήποτε ιατρικό, είτε αφορά καρκίνο του μαστού, είτε δεν αφορά καρκίνο του μαστού, ό,τι ακούτε, θέλω να έχετε λίγο κριτική σκέψη. Ακούτε λοιπόν στις τηλεοράσεις και λένε ότι πρέπει να κάνουμε μαστογραφία κάθε χρόνο. Και το λένε τέλος πάντων κάποιοι έγκριτοι γιατροί και με κάποια επιστημονικά δεδομένα. Και έρχεται ένας άλλος γιατρός ή οποιοδήποτε και σας λέει: Έλα, μωρέ, η μαστογραφία κάνει καρκίνο, ίδια. Εγώ θέλω να πω το εξής. Οι κατευθυντήριες οδηγίες βγαίνουν αφού πρώτα έχουν μελετηθεί κάποια εκατομμύρια ασθενών. Έτσι. Έχουν χωρίσει τις ασθενείς σε 2 ομάδες και στις πρώτες έκαναν ετήσια μαστογραφία και στη δεύτερη ομάδα κάνανε κάθε 2 χρόνια, κάθε 3 χρόνια μαστογραφία. Φερπή, λέω το χρονικό διάστημα. Και είδανε ότι αυτές που κάνανε μαστογραφία κάθε χρόνο, ναι μεν εμφάνιζαν καρκίνο μαστού, αλλά αυτός διαγιγνώσκετο σε πρώιμο στάδιο και άρα πλήρωση άσυμα. Οι κατευθυντήριες οδηγίες λοιπόν έχουν να παρουσιάσουν αυτά τα δεδομένα. Ο γιατρός που λέει ότι η μαστογραφία προκαλεί καρκίνο να μας πει πόσες γυναίκες μελέτησε, πόθεν εξήγαγε αυτά τα συμπεράσματα και σε τελική να αναλάβει και την ευθύνη των λόγων του. Γιατί εγώ μπορεί να μην επηρεαστώ, η ξαδέρφη μου όμως μπορεί να επηρεαστεί και να σταματήσει να κάνει μαστογραφία. Και έχει επηρεαστεί ο κόσμος. Η κυρία Βεργοπούλη, η οποία έχει την πανταρκαδική μέρημνα στην Τρίπολη, έρχεται πολύ συχνά σε επαφή με τις γυναίκες αυτές. Εάν λοιπόν αυτή η γυναίκα η οποία σταμάτησε να κάνει μαστογραφία γιατί της το είπε ο Δίνα. Πεθάνει. Ο Δίνα αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Και τελικά δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ ημών με ήττα που ακολουθούμε τις οδηγίες και ημών με ύψιλον που λένε αυτά που λένε. Είναι θέμα μελέτης και τι πουλ ασθενών εμφανίζει η μία κατεύθυνση και από πού εξάγεται συμπεράσματά της η άλλη κατεύθυνση. Λίγο κριτική ικανότητα. Ο ενδοκρινολόγος, ας πούμε, πόσες γυναίκες με καρκίνο του μαστού μελέτησε και αποφάσισε ότι η μαστογραφία κάνει καρκίνο του μαστού. Είμαι έγκυος στον 5ο μήνα και κάτι πιάνω στο στήθος μου. Μου είπαν πως είναι οι ορμόνες της εγκυμοσύνης. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχω καρκίνο. Μύθος. Στην εγκυμοσύνη ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος. Αφορά στο 1 με 2% του συνόλου των καρκίνων στην εγκυμοσύνη, ναι, αλλά δεν είναι ανύπαρκτος. Γι' αυτό απευθυνθείτε στον γιατρό σας για την οποιαδήποτε μεταβολή και αυτός είναι που θα αποφασίσει για το τι περιτίνος πρόκειται, τι είναι αυτή η αλλαγή που εμφανίζει ο μαστός και αναλόγως θα πράξει. Εστιάστε λίγο στη φωτογραφία. Είναι μια γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο μαστού στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης. Πήρε τη θεραπεία της, σώθηκε το έμβριο, έκανε το χειρουργείο της και κοιτάξτε την πίστη και τη δύναμη. Θυλάζει το μωρό της. Έχω ακούσει πως όσες έχουν σιλικόνη κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν από καρκίνο του μαστού. Μύθος. Ο καρκίνος του μαστού αφορά σε διαταραχή της αρχιτεκτονικής του μαστού. Παθαίνουν βλάβη τα κύτταρα του μαστού. Έτσι. Το πρόθεμα, εκεί που μπαίνει, δεν επηρεάζει καθόλου το μαστό. Διότι
είτε θα μπει κάτω από το μη, στο θωρακικό τοίχο έχουμε έναν μεγάλο μη, έτσι, το μείζωνο θωρακικό μη. Είτε λοιπόν το πρόθεμα θα μπει κάτω από το μη, οπότε δεν ακουμπάει το μαστό καθόλου, είτε το πρόθεμα θα μπει πάνω από το μη, αλλά κάτω από την κάψα του μαστού. Οπότε και πάλι δεν ακουμπάει το μαστό. Δεν έχει καμία σχέση η σιλικόνη με το μηχανισμό εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Είναι μύθος αυτό, έτσι. Αυτό όμως που θέλω να προσέξετε είναι αυτό. Έχουν παρατηρηθεί προσφάτως, και όταν λέω προσφάτως, έχουν αναφερθεί μόλις 250 τέτοια περιστατικά στην παγκόσμια βιβλιογραφία, πως οι γυναίκες αυτές εμφανίζουν στην περιοχή ένα αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα. Η θεραπεία είναι η εξής. Βγάζεις το πρόθεμα, βγάζεις και την κάψα, το κουκούλι δηλαδή που έχει χτίσει ο οργανισμός γύρω από το πρόθεμα, και αυτή είναι η θεραπεία. Έτσι. Γι' αυτό όσες κυρίες έχουν προθέματα σιλικόνης και έχουν πόνο, έχουν ίδημα, πρίζονται, κάτι δεν τους πάει καλά, επισκεφτείτε τον γιατρό σας να πάρει μια κυταρολογική, μην τυχόν και πρόκειται γι' αυτό εδώ το πράγμα. Γιατί αυτό θέλει αντιμετώπιση. Αυτό είναι καρκίνος. Έτσι. Έχω προθέματα σιλικόνης, αλλά δεν κάνω μαστογραφία, γιατί υπάρχει κίνδυνος ρήξης. Μύθος. Καταρχάς, ένα πρόθεμα εμφανίζει στα 10 χρόνια, σίγουρα θα κάνει ρήξη. Είναι πολύ σπάνιο να μην κάνει ένα πρόθεμα ρήξη μετά από μια δεκαετία. Έτσι, αφού παρέλθει δεκαετία. Βεβαίως και χρειάζονται εξειδικευμένα κέντρα, βεβαίως και απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί συμπίεσης και απόθεσης του μαστού, αλλά η μαστογραφία δεν προκαλεί ρήξη στα προθέματα σιλικόνης. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουν αυτές οι κυρίες είναι ότι ενώ κανονικά παίρνουμε 2 λήψεις σε κάθε μαστό, οι γυναίκες αυτές χρειάζονται 4 σε κάθε μαστό. Γιατί το πρόθεμα μπορεί να μας κρύβει κάτι. Επίσης, στις γυναίκες με πρόθεμα σιλικόνης, πολύ μεγάλο ρόλο πλέον έχει αναλάβει και η μαγνητική μαστογραφία, έτσι. Παίρνω αντισυλληπτικά πολλά χρόνια και έχω ακούσει πως έχω μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού. Αλήθεια. Για ποια αντισυλληπτικά όμως μιλάμε? Για τα αντισυλληπτικά εκείνα με υψηλή περιεκτικότητα σε ιστρογόνα. Πλέον τα σύγχρονα αντισυλληπτικά δισκία δεν έχουν τόσο μεγάλη περιεκτικότητα σε ιστρογόνα, όμως αυξάνουν τον κίνδυνο επί 2. Το ευχάριστο είναι ότι η διακοπή των ιστρογόνων, των αντισυλληπτικών, από τη δεκαετία και μετά, αν τα διακόψουμε δηλαδή για 10 χρόνια μετά, εξισωνόμαστε εκ νέου με τον κίνδυνο που έχει ο γενικός πληθυσμός. Άρετε δηλαδή ο κίνδυνος που είναι επί 2. Παίρνω θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης πολλά χρόνια και έχω ακούσει πως έχω μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού. Ποια είναι η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης? Η θεραπεία που δίνουν στη φάση της την προεμινοπαυσιακή ή μετά την εμινόπαυση οι γυναικολόγοι, πρώτον και πολύ σημαντικών για τις περιπτώσεις αυτές βαριάς οστεοπόρωσης και δεύτερον για τα συμπτώματα της εμινόπαυσης. Η αλήθεια όμως είναι ότι η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης αυξάνει τον κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Και πάλι αυτά, η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης είναι 2 ειδών δισκία, τα απλά και τα συνδυασμένα. Τα συνδυασμένα με υψηλή περιεκτικότητα ιστρογόνων είναι αυτά που προκαλούν τον κίνδυνο. Οπότε, προτού μπείτε στη διαδικασία να πάρετε τέτοια φάρμακα, ρωτήστε τον γιατρό σας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και συμβουλευτείτε και έναν άνθρωπο που να γνωρίζει από μαστό. Και πάλι το ευχαριστώ ότι η διακοπή επί 5 χρόνια και μετά την πενταετία πάλι μας ρίχνει τον κίνδυνο σε αυτόν του γενικού πληθυσμού. Άλλο που ακούμε. Οι στιθώδες με μπανέλα προκαλούν καρκίνο. Μύθος.
Υπήρχε πράγματι μία υπόθεση ότι τα ιστιθόδεσμοι με μπανέλα είναι πολύ σφιχτοί και επομένως αποφράσουν τα λυμφογάγκλια, αποφράσουν τα λεμφαγεία και επομένως εμποδίζουν την απορροή της λέμφου προς τους λεμφαδένες. Άρα μένουν οι τοξικές ουσίες πάνω στο μαστό. Αυτή ήταν η υπόθεση η οποία στοιχειοθετήθηκε για αυτό το ζήτημα. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό. Όχι εγώ, δεν μιλάμε για τις δικές μου απόψεις σήμερα εδώ. Μιλάω με αυτά που έχουν αποδειχθεί, έτσι. Συμφωνούμε ότι μπορεί να προκαλείται σε ένα βαθμό απόφραξη των λεμφαγγείων, αλλά η απόφραξη των λεμφαγγείων δεν είναι μηχανισμός καρκινογένησης. Δεν έχει αποδειχθεί ότι η απόφραξη των λεμφαγγείων προκαλεί καρκίνο. Ως εκ τούτου δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άλλο. Τα αποσμητικά προκαλούν καρκίνο. Κοιτάξτε να δείτε. Πολλά από τα αποσμητικά περιέχουν parabens και περιέχουν παράγωγα αλουμινίου. Τόσο τα parabens όσο και τα παράγωγα αλουμινίου μιμούνται βιοχημικά, μιμούνται τη δράση των ιστρογόνων. Είναι δηλαδή σαν να έχεις παραπάνω ιστρογόνα στο στήθος. Επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη που να συνδέει άμεσα τον καρκίνο του μαστού με αυτά τα είδη καλλυτικών δεν υπάρχει. Όμως, επειδή η υπόθεση ακόμα διερευνάται και επειδή το ενδεχόμενο είναι ακόμα ανοιχτό, αυτό το οποίο εμείς έχουμε να πούμε είναι το εξής. Για όσες κυρίες αποτριχώνουν την περιοχή της Μασχάλης με ξηράφι, τουλάχιστον, μην βάζετε αποσμητικό αμέσως μόλις ξηρίσετε τη Μασχάλη σας, γιατί μπορεί να έχετε δημιουργήσει κάποια ανοιχή στην περιοχή, κάποιο μικρό τραυματισμό, και επομένως από μόνες σας βοηθάτε την πιο γρήγορη απορρόφηση των ουσιών αυτών. Πρώτον. Και δεύτερον, κάθε βράδυ, αν επιμένετε στο να χρησιμοποιείτε αυτά τα σκευάσματα, που υπάρχουν και σκευάσματα χωρίς parabens και χωρίς παράγωγα αλουμινίου, έτσι, δηλαδή αρκεί να το ψάξουμε λίγο. Μόνο ένα. Ποιο είναι? Όχι, δεν θα πω όνομα. Πάντως έχω παρατηρήσει ότι κάθε χρόνο διαφορετική εταιρεία βγάζει με τη σειρά της χωρίς parabens και χωρίς αλουμινίου. Και όλες οι άλλες έχουν. Τον επόμενο χρόνο είναι το αντίστοιχο. Ναι. Το αποσύρει, δηλαδή. Όχι, αλλάζει τη σύνδεση. Αλλάζει τη σύνδεση. Είναι εκεί. Θέλετε να γίνω λίγο συνήγορο του διαβόλου? Πες. Τα αποτελέσματα στην επιστήμη τις περισσότερες φορές με τραγικό τρόπο βγαίνουν. Έτσι. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Για να συνεχίσω σε αυτό, είναι ότι αν επιλέγετε να χρησιμοποιείτε αυτά τα αποσμητικά με parabens και παράγωγα αλουμινίου, τουλάχιστον κάθε βράδυ πλύτε τη μασχάλη σας με ένα ουδέτερο σαπούνι και νερό. Πράσινο σαπουνάκι, δεν έχετε. Πληθείτε. Και μετά από όλα αυτά που άκουσα, απογοητεύτηκα. Είμαστε όλες στο έλεος, όλοι στο έλεος και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μειώσουμε τον κίνδυνό μας για εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Μύθος. Βεβαίως και μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό με κρατάει, Πρόεδρε. Ναι, ναι. Εντάξει. Θα ανέβω. Πώς εισηγήσεις? Διατηρήστε ένα ισορροπημένο, σταθερό και φυσιολογικό βάρος. Υιοθετήστε, όχι ότι το διατηρώ εγώ, αλλά άλλο τι κάνω και άλλο τι λέω. Ξεκινήστε ήπιας μορφής άσκηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολύ απλά βρέθηκε ότι ο συνδυασμός, μάλλον στον συνδυασμό της παχυσαρκίας με την απουσία σωματικής άσκησης οφείλεται το 1/3 των περιπτώσεων του καρκίνου του μαστού. Και γιατί?
για το λόγο που σας είπα πριν. Τρώμε. Δεν γυμναζόμαστε. Λίπος. Το λίπος τι είναι? Αιστεία παραγωγής ιστρογόνου. Άρα αυξάνουμε τον κίνδυνό μας. Έτσι. Κοιμηθείτε, λέει εδώ, ξεκουραστείτε, αλλά δεν έχουν κάνει ειδικότητα αυτοί που βγάλανε αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν παιδιά. Δεν έχουν παιδιά, ναι. Ακόμα χειρότερο, ακόμα χειρότερο. Μειώστε την κατανάλωση αλκοόλ και αν πρέπει να έχετε κάτι αυτό, να περιοριστεί σε ένα ποτήρι κρασί την εβδομάδα. Θυλάστε τα μωρά σας, διακόψτε το κάπνισμα. Και πλέον, επαγρύπνηση για τα συμπτώματα, αυτοεξέταση, συνέπεια στον απεικονιστικό έλεγχο, απευθυνθείτε στο γιατρό σας κάθε φορά που κάτι σας ξενίζει, κάτι σας προβληματίζει, κάθε φορά που ένα σύμπτωμα και περίεργο είναι και δεν φεύγει, μένει εκεί για μέρες, για μήνες. Αυτό μην περιμένετε να φύγει από μόνο του, δεν είναι μάτι, δεν είναι βασκανία, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Μην αδιαφορείτε για τα συμπτώματά σας. Αυτή είναι μια φωτογραφία η οποία έκανε το γύρο του ίντερνετ τελευταία και τη βρίσκω και εγώ πάρα πολύ καλή. Συμπτώματα. Το λεμόνι το A είναι το φυσιολογικό. Ό,τι ακριβώς βλέπετε στο λεμόνι είναι πράγματα τα οποία ενδεχομένως, το απέφχομαι, αλλά μπορείτε να δείτε και στο μαστό σας. Βλέπετε εδώ που έχει πτυχές ο φλοιός, είναι σαν ζαρωμένος. Το παιδί το είδε. Σπυράκια, κοκκινίλες. Εγώ δεν λέω ότι μια γυναίκα δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να βγάλει κάποιο σπυράκι γύρω από τη θηλή της. Όμως το σπυράκι το αθώο, εκείνο που δεν κρύβει κάτι άλλο, θέλετε μία, θέλετε δύο, θέλετε τρεις, νομμένου βεβαίως ότι δεν το πατάτε κάθε μέρα. Θέλετε τέσσερις μέρες, θα φύγει. Τα σπυράκια που είναι εκεί ένα μήνα δεν θα φύγουν, θέλουν έλεγχο. Έκρηση από τη θηλή, είτε αυτό λέγεται αίμα, είτε λέγεται υγρό κίτρινο διαυγές, είτε λέγεται πράσινο υγρό, είτε λέγεται, αν θέλετε, γκρισοπό υγρό ή και γαλακτόκουνο. Όλα αυτά, καλά, η σωλική θηλής, να μπει μέσα η θηλή σας και να μην βγαίνει. Ή να παρατηρήσετε τη θηλή σας, να στρέφετε προς τη μία ή την άλλη πλευρά, λες και την έχετε δέσει με σκηνάκι και την τραβάτε και να μην επανέρχεται στην αρχική της θέση. Εντάξει, τώρα τα εξωκόμματα είναι οφθαλμοφανές. Θέλω να πω ότι επαγρυπνήστε για το μαστό σας. Δεν είναι μόνο κάτι πιάνω, είναι και βλέπω. Έτσι, είναι και το τι βλέπω. Και τώρα θα παίξουμε ένα ωραίο βίντεο. Ώστε να δει μία αλλαγή στο μαστό και να χρειαστεί λίγο. Με τη βοήθεια δύο ολοκληρωμένων τα οποία σε λίγο θα είναι μαζί μα. Έστω η ιδιαίτερη. Πώς πρέπει να σκεφτείτε, θα κοιτάτε την μέλα, θα κοιτάτε για τα ταχυδρομικά όλα τα χέρια που θα προβάλλετε στην επιφάνεια κόρη. Ακούγεται τίποτα? Ναι, ακούμε. Όσο κι αν σας ακούγεται περίεργο, ξεκινάει με την παραδείγηση. Και όταν λέω παραδείγηση, τι εννοώ? Εννοώ ότι μία φορά το μήνα, το δίμηνο, αλλά τα κοιτά πάντως με μια διαστήματα, στεκόμαστε μπροστά στον καθρέφτη μας γυμνές, φροντίζοντας πάντα να σηκώνουμε το στήθος μας, ούτως ώστε να δούμε στον καθρέφτη την περιοχή κάτω από τη θηλή. Ακούγεται. Με την οποία ναι, ναι, ακούμε. Η επαφή με την εξωτερική. Μόνο από εκείνη. Αν εσείς βλέπετε από εδώ και λίγο και την έχουν από την κάτω. Μην πέσετε μόνο παιδιά. Μέτω το παιδιά δεν πλάτε. Παιδιά. Καθίστε. Αυτό είναι το δάλμα του μα.
το δέρμα και να το τραβάει, τότε πρέπει να σημαίνει ότι κάτω από το δέρμα υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να πειρετηθεί. Μα πέστε, το κυρί, σε ριζόμενο. Και όταν λέω, μας τσίχνισε κάτι, είχαμε λίγο φυρισμό και το κίνησε το δέρμα του μαστού μας, αναφέρομαι στην ενδιότητα εκείνη, η οποία είναι τόσο έντονη, αφορά σε μεγάλο τμήμα του στήθους ή και σε όλο το μαστό. Το δέρμα στην περιοχή των κόκκινων είναι εξαιρετικά πεπαχισμένο. Νιώθετε λες και πιάνετε φλούδα πορτοκαλιού. Έτσι το λένε και τα βιβλία. Δίκη φλοιού πορτοκαλιού. Το τρίτο, η θηλή μας. Κάθε γυναίκα ξέρει τι είδους θηλή έχει. Άλλη έχει μεγάλη. Άλλη έχει μικρή. Άλλη θα σας πει, εγώ γιατρέ μου δεν θύλασα γιατί δεν είχα θηλή. Πάντως, η κάθε γυναίκα ξέρει τι θηλή έχει. Αυτό που μας ενδιαφέρει να παρατηρήσετε και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει να σας, αν το δείτε, να τρέξετε στο γιατρό σας, είναι πρώτο, η θηλή να έχει μπει μέσα και να μην βγαίνει. Η θηλή να στρέφεται προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, λες και την έχετε δέσει με σχοινάκι και την τραβάτε, και να μην αλλάζει θέση. Να δείτε από τη θηλή σας κάτι να τρέχει. Είτε αυτό είναι αίμα ζωηρό, κόκκινο, είτε αυτό είναι αίμα σκούρο, είτε αυτό είναι υγρό πράσινο, είτε αυτό είναι υγρό διαπνεύσει κίτρινο, είτε αυτό είναι υγρό σαν γάρι. Θα μου πείτε, εάν τα έχω αυτά καρκίνο, θα σας απαντήσω. Εάν έχετε αυτά, πρέπει να σας δει ένας γιατρός. Εμείς αυτό που θέλουμε από εσάς είναι να παρατηρήσετε την αλλαγή και να πάτε στο γιατρό σας. Ούτε να διαγνώσετε τον εαυτό σας, αλλά ούτε και να δώσετε εσείς τη θεραπεία. Και αφού παρατηρήσουμε λοιπόν το μαστό μας, προχωράμε στην ψηλάφιση. Πώς γίνεται η ψηλάφιση? Η ψηλάφιση γίνεται με τον ίδιο τρόπο και σε όρθια θέση και σε κατακεκλημένη. Και όρθιες και εξαπλωμένες. Η ψηλάφιση γίνεται με τα ακροδάχτυλά μας. Το δέρμα ακριβώς κάτω από τα νύχια. Γιατί? Γιατί εκεί έχουμε τις περισσότερες νευρικές απολύξεις και άρα την καλύτερη αισθητικότητα. Η ψηλάφιση γίνεται πάντα με το αντίθετο χέρι του μαστού που εξετάζουμε, ενώ το ομόπλευρο χέρι στην περιοχή που θέλουμε να ψηλαφίσουμε είναι πίσω από τον αυγέννη. Θέλουμε να τεντώσει εδώ ο μαστός. Άρα η στάση είναι αυτή και αυτή. Ρωτάω τις κυρίες πολλές φορές, κάνετε αυτοψηλάφιση και μου λένε ναι. Κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό δεν είναι αυτοψηλάφιση, αυτό είναι ακούμπησα λίγο το στήθος μου. Όταν λοιπόν θα κάνετε αυτοψηλάφιση, θα θεωρείτε το μαστό σας σαν ένα ρολόι που έχει ώρες. Συγκρατήστε το πώς. 12, 1, 2, 3, 4 και ούτω καθεξής. Ένα ρολόι που έχει ώρες. Στόχος σας στην ψηλάφιση είναι να ξεκινήσετε από την περιφέρεια της κάθε ώρας και να πάτε προς τη θηλή. Ο λόγος που δίνω αυτό το παράδειγμα με το ρολόι είναι γιατί έχω διαπιστώσει ότι είναι ίσως ο μόνος τρόπος να μην χάνουμε πολλά σημεία του μαστού μας στην ψηλάφιση. Επαναλαμβάνω, στόχος μας είναι από κάθε ώρα να πηγαίνουμε από την περιφέρεια προς τη θηλή. Το χέρι είναι τεντωμένο. Δείχνω και σε άντρες και σε γυναίκες, διότι πολύ απλά σας είπα, ο καρκίνος του μαστού δεν είναι απλά η γυναικεία υπόθεση. Το χέρι είναι τεντωμένο. Εάν το έκανα ο νεαρός, θα χρησιμοποιούσε το άλλο του χέρι, θα το κάνω εγώ, ως σαν να είναι το δεξί του χέρι. Σαν να πεις. Κοίτανε και διαμέτρα, δεν τον έφτανα, να το πούμε. Και εκείνα ήταν και ο άντρας μου από κάτω την οικογένεια. Με τα ακροδάχτυλά μας και με ήπιες κινήσεις, χωρίς να εφαρμόσουμε πολύ μεγάλη δύναμη, η
γιατί αν εφαρμόζεται πολύ μεγάλη πρόληψη, ότι υπάρχει κίνδυνος, εάν πράγματι υπάρχει κάτι στο μαστό σας, μόνοι σας να το πιέσετε. Πιέζετε τόσο όσο να μην πονάτε. Μόνοι σας να το πιέσετε και αυτό να καθυλωθεί στο θωρακικό τείχομα και να μην το νιώσετε. Στην ψηλάφιση θα θεωρείτε το μαστό σας σαν ένα όργανο ζελέ. Μέσα στο ζελέ δεν πρέπει να νιώθουμε κάτι σκληρό. Αλλά αν κάνετε αυτές τις κινήσεις που θα σας δείξω, εάν υπάρχει το σκληρό, θα έρθει και θα χτυπήσει επάνω το χέρι σας. 12η ώρα. Με τα ακροδάχτυλά μας. Από την περιφέρεια προς τη θηλή, οι πίεση είναι σαν να σαρώνουμε. Σαν να σκουπίζουμε το μαστό μας από την περιφέρεια προς τη θηλή, μαλακά, κάνοντας ήπιες κινήσεις μασάζ. Θα το δείξω και στην κοπέλα που θα είναι πιο εμφανής. Θέλω όμως να παρατηρήσετε δύο πράγματα όταν κάνω ψηλάφιση. Πρώτον, εμένα τα χέρια μου είναι κλειστά. Εγώ δεν κάνω αυτό. Δεν ψηλαφώ έτσι. Ψηλαφώ έτσι. Διότι αν το κάνετε με ανοιχτά τα δάχτυλα, τότε υπάρχει κίνδυνος ανάμεσα στα δάχτυλα κάτι να χάσετε. Και δεύτερον, εμένα η κίνησή μου είναι συνεχής. Δεν κάνω αυτό το πράγμα. Ακουπάω, αφήνω, ακουπάω, αφήνω, ακουπάω, αφήνω. Άπαξ και ξεκινήσω από την περιφέρεια, καταλήγω στη θηλή. Και αν για κάποιο λόγο διέκοψα, αρχίζω από την αρχή. 12η ώρα. Ήπιες κινήσεις. Σαν να σαρώνουμε το μαστό μας, σαν να το χαϊδεύουμε λίγο πιο έντονα. Κάντε αρχικά αυτή την κίνηση. Προς τη θηλή. Σιγά σιγά να τη μάθετε. Και μετά θα μάθετε να τη συλλαμβάνετε καλύτερα. Από την περιφέρεια προς τη θηλή. Ήπιες κινήσεις σάρωσης και ήπιες κινήσεις μασάζ. Για εσάς μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο. Πλαγίω στο χέρι μας, στο πάνω και στο κάτω μέρος του μαστού. Από πάνω προς τα κάτω μέχρι τη θηλή. Από κάτω προς τα πάνω μέχρι τη θηλή. Από έξω προς τα μέσα μέχρι τη θηλή. Δείτε τα δάχτυλά μου. Είναι κλειστά και ψηλαφάνε. Τραβάνε και αφήνουν λίγο το μαστό και κάνουν ήπιες κινήσεις μασάζ. Τραβάνε, αφήνουν λίγο το μαστό και κάνουν ήπιες κινήσεις μασάζ. Έτσι, thank you. You can sit down. Είπα και πριν. Η αυτοψηλάφιση η φιλοσοφία λοιπόν της αυτοψηλάφισης είναι αυτή. Να μπορέσουμε να καλύψουμε με τα ακροδάχτυλά μας όλο το μαστό από την περιφέρεια προς την θηλή. Αρχικά υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ξεκινήστε όμως με αυτή την απλή σάρωση, με την κίνηση δηλαδή την ακτινωτή. Αυτήν που ξεκινάμε την τελευταία κίνηση. Ξεκινάμε από την περιφέρεια και φτάνουμε στη θηλή. Για αρχή μου είναι αρκετό. Μετά θα μπορείτε να κάνετε και τις κυκλικές κινήσεις και τελικά κάνοντάς το κάθε μήνα, εσείς οι ίδιες θα ξέρετε το μαστό σας και πώς να τον χειριστείτε, αλλά και το τι βρίσκεται. Πότε κάνουμε την ψηλάφιση. Για τις μεν γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, κάθε μήνα 2 με 3 μέρες μετά το τέλος της περίοδου, όπου εκεί έχει σταματήσει ο βομβαρδισμός του μαστού από τα πικ των ορμονών και είναι λίγο πιο χαλαρός και δεν πονάει. Για τις γυναίκες οι οποίες είναι σε μηνόπαυση, αυτό οφείλει να γίνεται μία συγκεκριμένη μέρα του μήνα που θα επιλέξουν αυτές. Θέλετε πρώτη του μηνός, πρώτη. Θέλετε 15, μία συγκεκριμένη μέρα κάθε μήνα. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Κλείσω με αυτή τη διαφάνεια. Ελπίδα για τις γυναίκες που παλεύουν αυτή τη στιγμή ανά τον κόσμο τον καρκίνο του μαστού. Σε αυτές που τα κατάφεραν, τους ευχόμαστε γαλήνη και προσευχόμαστε για αυτές που έφυγαν. Ευχαριστώ θερμά.